Κώστας Δαλάσης. Και γιατί να χαρώ με τέτοια είδηση, μου λες γιατί? Αυτό είναι δικό μου θέμα. Ξέρω ότι είναι καλό για τη Χάιντι περισσότερο από όλους εσάς μαζί. Με κατάλαβες? Τελείωσες ή έχεις να πεις και άλλα? Αρκετά ως εδώ, τελειώσαμε. Να την πάρεις, μην την ξαναφέρεις όμως ποτέ πάλι εδώ. Ζήστε οι δυο σας αφού είσαι τόσο έξυπνη. Αν όμως αποτύχεις να την έχεις ευτυχισμένη, δεν θέλω να το ξέρω. Με κατάλαβες? Δεν θέλω να το ξέρω αυτό. Φύγετε, φύγετε. Αφήστε με ήσυχο, φύγετε. Την ξέρω, δεν θα θέλει να έρθει, αποκλείεται. Θεέ μου, πόσο χαζή είσαι. Μη φεύγεις, Χάιντι. Σου έχει πει ψέματα. Περίμενε, Πέτερ. Γιατί φεύγεις? Έλα πίσω, σε παρακαλώ. Χαίρομαι που ήρθες. Έφαγες για μεσημέρι, παιδί μου. Έλα τότε. Ήθελε να πάει, δεν την έδιωξα εγώ. Είναι αλήθεια. Και ούτε θα ξαναέρθει εδώ. Η Χάιντι πάει στην πόλη και η πόλη αλλάζει τους ανθρώπους. Χαλάνε, Πέτερ. Βασιλιά μου, οι αρχαίοι συνήθιζαν να παίρνουν τη δύναμή τους από τα άγρια ζώα. Ίσως σαν ο Ρώαν αντίκριζε τον Μπάιρ, να έπαιρνε το θάρρος του δράκου. Έκανες πολύ καλά που ήρθες. Αλλά τι μπορώ να κάνω εγώ? Σιωπή! Έτσι μιλάς και στο βασιλιά? Ξανασκέψου το. Δεν μπορώ να επαναφέρω την αυτοπεποίθηση στο Ρώαν, γιατί δεν χάθηκε. Η αυτοπεποίθηση δεν χάνεται. Απλά κρύβεται ή βυθίζεται κάπου βαθιά μέσα μας. Μπορείς να το βοηθήσεις να την ξαναβρει, αλλά στο τέλος θα πρέπει να τα καταφέρει μόνος του. Α, σε αυτό μπορώ να σε βοηθήσω. Είναι το τέρας κακό μάτι. Δεν πρόκειται να τον νικήσουν μόνοι τους. Θα χρειαστούν όλοι οι μυστικοί πότες. Το θάρρος στη φιλία είναι απαραίτητο. Όμως η φιλία αποδεικνύεται με την εμπιστοσύνη. Ήρεμα, Νταβίντ. Όλα θα πάνε μια χαρά. Όλα. Δεν είμαι σίγουρος. Πρώτα ήταν ο Ντιέγκο, τώρα αυτό, και επίσης ο αδελφός της Μη Σπίγκη ξέρει ότι είσαι εδώ. Μήπως βουτάμε σε βαθιά νερά? Μήπως το παρακάνουμε? Νομίζω ότι ο φίλος μου συμφωνεί μαζί σου. Κι εγώ. Θα προχωρήσουμε. Μη φωνάζεις! Πάψε! Δεν διαπραγματεύομαι τίποτα μαζί σου, ακούς? Αν δεν μου πεις που είναι τα εγγόνια μου αμέσως, θα ξεχάσω πως είσαι γυναίκα για να σε χτυπήσω. Ηρέμησε, Καντέλα. Η Άννα θα τα καταφέρει. Αυτά τα παιδιά σου έφεραν πάλι την ευτυχία. Σε σένα και σε μένα. Έχεις δίκιο. Βέβαια. Αυτό πρέπει να κάνω. Αυτό. Κοιτάξτε. Το δέντρο κι εγώ κάναμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και αποφασίσαμε ότι δεν θέλουμε πια να ζήσουμε μόνοι. Γι' αυτό θα παραχωρήσω τον αχυρώνα μου για να γίνει σπίτι. Λοιπόν, αυτή η τρελό γυναίκα θέλει, λέει, να δημοσιεύσει το ορφανοτροφείο της στο περιοδικό. Το ξέρω, παιδί μου, το ξέρω. Όταν λες ψέματα, πρέπει να συνεχίσεις να λες ψέματα για να καλύψεις το πρώτο ψέμα. Και αυτό συνεχίζεται και συνεχίζεται, μέχρι να γίνει ένα τεράστιο ψέμα. Αργά ή γρήγορα όμως η αλήθεια κάποια στιγμή αποκαλύπτεται. Γενναία! Εσύ η μόνη σου είχες το θάρρος να το σταματήσεις, αποφάσισες να πεις την αλήθεια. Γι' αυτό, παιδί μου, θα έκανε κάθε παππού περήφανο. Πολύ περήφανο.